Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του vlog μου, σε μια σειρά από βίντεο που κάνω τον τελευταίο καιρό σχετικά με τον προγραμματισμό. Όπως βλέπετε σήμερα έχω έτσι ειδικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι ευγενική χορηγία του φίλου μου του Μπάμπη, με τον οποίο ξεκινάμε μια νέα συνεργασία. Θα αναλάβει και το editing των βίντεο, έτσι για να είναι και το οπτικό αποτέλεσμα έτσι πιο ευχάριστο και για εσάς. Σήμερα θέλω να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο πιστεύω αργά ή γρήγορα όλοι οι προγραμματιστές θα το βρουν μπροστά τους και έχει να κάνει με την, γενικά με την αλλαγή εταιρείας και πιο συγκεκριμένα με το λεγόμενο job hopping. Το job hopping, απλά να πω ότι είναι ουσιαστικά η πολύ συχνή μεταπήδηση από εταιρεία σε εταιρεία, κυρίως με σκοπό την όσο πιο γρήγορη γίνεται αύξηση του μισθού μας. Αυτό για το οποίο κυρίως θέλω να μιλήσω είναι καταρχάς γιατί πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό, δηλαδή γιατί στην ουσία σχεδόν πρέπει ένας προγραμματιστής να καταφεύγει σε αυτή τη λύση και κατά δεύτερον τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό, τι αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να έχει για έναν προγραμματιστή. Ο βασικός λόγος καταρχάς για μένα για τον οποίο συμβαίνει αυτό, εγώ προσωπικά θα αποδώσω την ευθύνη κυρίως στις εταιρείες και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Αυτό που νομίζω ότι δεν γίνεται σωστά από τις περισσότερες εταιρείες είναι μια σωστή αξιολόγηση των υπαλλήλων τους. Δηλαδή πολλές φορές βλέπεις ότι ξεκινάς σε μια εταιρεία με έναν χ μισθό, με χ skills. Μπορεί μετά όμως από ένα χρονικό διάστημα που είσαι στην εταιρεία να έχεις φτάσει σε ένα ψ επίπεδο, με ψη skills, παρόλα αυτά ο μισθός σου να έχει παραμείνει ο ίδιος ή τέλος πάντων να μην έχει αυξηθεί αντίστοιχα με την αύξηση των skills σου. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, είναι πολύ πιο εύκολο, είναι εύκολο μάλλον για έναν υπάλληλο, ειδικά άμα του παρουσιαστεί η ευκαιρία, δηλαδή π.χ. να τον προσεγγίσει κάποιος recruiter ή κάποια recruiter, να δεχτεί να αλλάξει εταιρεία. Γιατί προφανώς, άμα θα πω ένα παράδειγμα, παίρνεις 1000 ευρώ για παράδειγμα και έρχεται ένας recruiter και σου λέει εμείς θα σου δώσουμε 1500, η διαφορά είναι τεράστια. Άρα ο πειρασμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Οπότε θεωρώ ότι και αναρωτιέμαι γιατί οι εταιρείες δεν προσπαθούν να λύσουν αυτό το ζήτημα, διότι από τη στιγμή που ψάχνονται για προγραμματιστές και υπάρχει τρελή ζήτηση ειδικά αυτή την περίοδο, αλλά και γενικότερα τα τελευταία χρόνια, θα περίμενα από τις εταιρείες να κάνουν ό,τι μπορούν για να διατηρήσουν στο δυναμικό τους, ειδικά αυτούς τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι αξιόλογοι και που δεν είναι εύκολο να τους αντικαταστήσεις. Εγώ δεν λέω να μοιράζουν αφυλακερδώς χρήματα, ενδεχομένως θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της εταιρείας, αλλά θα πρέπει να γίνεται μια πιο σωστή αξιολόγηση, κατά τη γνώμη μου, των υπαλλήλων, γιατί σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε αναντιστοιχία στο μισθό του υπαλλήλου σε σχέση με αυτά που προσφέρει. Ο δεύτερος βέβαια λόγος για τον οποίο μπορεί κάποιος να καταφύγει στο job hopping, ο λόγος για τον οποίο λειτουργεί το job hopping, είναι διότι προφανώς μια εταιρεία η οποία ψάχνει προγραμματιστές και δεν μπορεί να βρει ελεύθερους προγραμματιστές, προφανώς θα στραφεί σε προγραμματιστές οι οποίοι ήδη εργάζονται σε μια άλλη εταιρεία. Και προφανώς θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι από πριν να τους δελεάσει με έναν υψηλότερο μισθό. Άρα έτσι κι αλλιώς εκεί δεν ξέρω αν θα έφτανα στο σημείο να πω ότι θα πληρώσει υπεραξία, γιατί εντάξει, αυτό ίσως είναι υπερβολικό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει σίγουρα να δώσει περισσότερα από τα χρήματα τα οποία παίρνει αυτή τη στιγμή ο υπάλληλος, ο προγραμματιστής. Και εδώ έρχομαι πάλι στο πρώτο κομμάτι. Θα περίμενα από τις εταιρείες, αν μη τι άλλο, να δίνουν τέτοιους μισθούς, ώστε να είναι δύσκολο μετά για μια άλλη εταιρεία να μπορεί να δελεάσει κάποιον. Γιατί, αν εγώ, ας πούμε, παίρνω π.χ. 1000 ευρώ και έρθει μια άλλη εταιρεία και μου δώσει 1100, ναι, μεν υπάρχει μια διαφορά 100 ευρώ, αλλά αν εγώ είμαι ευχαριστημένος εκεί που είμαι, μου αρέσει το project, τα πάω καλά με τους συναδέλφους μου, νιώθω ότι εξελίσσομαι κτλ. Κτλ. Μου αρέσει η εταιρεία κτλ. Γενικότερα. Δεν νομίζω ότι θα με δελεάσουν εμένα προσωπικά. Δεν νομίζω ότι θα με δελέαζαν 100 ευρώ παραπάνω. Αλλά όταν η διαφορά είναι 500 ευρώ, προφανώς εκεί είναι δύσκολο για τον οποιονδήποτε να πει όχι. Και μάλιστα πολλές φορές μπορεί να είναι και κακό για τον ίδιο. Με την έννοια ότι μπορεί όντως τα χρήματα να είναι πολύ περισσότερα, αλλά τελικά
θεωρητικά να του βγει σε κακό. Γιατί να πάει σε μια εταιρεία που μπορεί να είναι, όχι εταιρεία ντε και καλά χειρότερη, αλλά το project στο οποίο να πάει να χρησιμοποιεί παλαιότερες τεχνολογίες, λιγότερο ενδιαφέρουσες, μπορεί να μην τα πηγαίνει καλά με τους συναδέλφους του και τελικά η όλη εμπειρία μπορεί να παίρνει περισσότερα χρήματα, αλλά να μην του αρέσει το σύνολο της εμπειρίας που βιώνει στη νέα εταιρεία. Οπότε θεωρώ ότι συμφέρει και τους δύο, και την εταιρεία και τον υπάλληλο, να βρίσκουν τη χρυσή τομή, ώστε να μην χρειάζεται ο υπάλληλος να φεύγει από την εταιρεία που είναι. Όπως και να έχει πάντως, αυτή τη στιγμή, καλώς ή κακώς, τα πράγματα είναι έτσι. Και εδώ θα έκανα και μια παρένθεση και θα έλεγα ότι ειδικά για τους entry level, για τους οποίους έχω κάνει αρκετά βίντεο τον τελευταίο καιρό, το πιο πιθανό είναι να περιμένετε ότι στην πρώτη εταιρεία που θα ξεκινήσετε, μετά από ένα χρόνο, το πιο πιθανό είναι να χρειαστεί να αλλάξετε εταιρεία. Γιατί ειδικά όταν ξεκινάς σαν entry level, που συνήθως ξεκινάς με σχετικά χαμηλό μισθό, έως αρκετά χαμηλό μισθό σε κάποιες περιπτώσεις, το πιο πιθανό είναι ότι επειδή η εξέλιξή σου στον πρώτο χρόνο ειδικά θα είναι ραγδαία, να μην ακολουθήσει η εξέλιξη του μισθού σου την εξέλιξη των skills σου. Οπότε να έχετε ήδη στο μυαλό σας ότι κατά πάσα πιθανότητα μετά από κάνα χρόνο μάλλον θα χρειαστεί να βρείτε κάπου αλλού, να βρείτε κάποια άλλη εταιρεία. Τώρα, το ερώτημα που τίθεται όμως είναι, ωραία όλα αυτά που μας λες, αλλά μήπως μπορεί αυτό να μου γυρίσει boomerang? Αν αλλάζω πολύ συχνά εταιρείες, μήπως από κάποιο σημείο και μετά είναι δύσκολο τελικά να βρω, γιατί μπορεί ας πούμε να βλέπει το HR μιας εταιρείας ότι «Α, τι κάνει αυτός, αυτός ανά τρεις μήνες για παράδειγμα αλλάζει εταιρεία, άρα μάλλον θα κάνει και σε εμάς το ίδιο, θα φύγει, άρα να κοιτάξουμε κάπου αλλού». Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι, προφανώς δεν πρέπει να κάνουμε υπερβολές, δηλαδή το να αλλάζεις κάθε τρεις μήνες εταιρεία όντως μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την καριέρα σου. Εγώ αυτό που θα πρότεινα είναι γενικά, όταν πηγαίνεις σε μια εταιρεία, στην επόμενη εταιρεία, δηλαδή πες ότι στην πρώτη εταιρεία κάθεσαι ένα χρόνο και αλλάζεις μετά από ένα χρόνο. Στην επόμενη εταιρεία κάτσε δύο χρόνια για παράδειγμα. Μην κάτσεις πάλι ούτε λιγότερο χρόνο από ένα χρόνο, που έτσι κι αλλιώς θεωρώ ότι ένα χρόνος είναι το μίνιμουμ που πρέπει να κάθεσαι σε μια εταιρεία, αλλά ούτε και ένα χρόνο. Γιατί μην δημιουργήσεις ένα μοτίβο ότι αυτός αλλάζει ανά ένα χρόνο για παράδειγμα εταιρεία. Και αυτό μπορεί να το παρατηρήσει ένας HR ή μια HR, του HR. Οπότε και αυτό θέλει προσοχή. Ενώ αν πεις, κάθομαι στην πρώτη μου εταιρεία ένα χρόνο, στην επόμενη κάθομαι δύο χρόνια, μετά τρία χρόνια ή οτιδήποτε, εκεί και δεν δημιουργείς αρνητικό μοτίβο και νομίζω ότι εν τέλει ίσως είναι καλύτερα και για σένα να... γιατί και το να αλλάζεις τόσο συχνά εταιρείες δεν θεωρώ ότι είναι καλό για την εξέλιξη ενός προγραμματιστή. Καλό είναι να μένεις σε ένα project για ένα σχετικά για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να το μαθαίνει καλύτερα, να μαθαίνει την τεχνολογία καλά, να μην κάνει απλά πασαλήματα και μετά να φεύγει να μαθαίνει και κάτι άλλο πάλι έτσι λίγο και τελικά να μην μαθαίνει τίποτα πολύ καλά. Όπως και να έχει, αυτό που πάντα είναι σημαντικό είναι να μπορείς να το δικαιολογήσεις κάτι. Δηλαδή, πας σε μια συνέντευξη και θα σε ρωτήσει λογικά το HR. Καταρχάς, πάντα θα ρωτήσουν γιατί θες να αλλάξεις εταιρεία. Άμα δούνε κιόλας ότι αλλάζεις πολυτακτικά εταιρεία, είναι πολύ πιθανό να σου πει: «Εδώ βλέπω ότι αλλάζεις πολυτακτικά. Τι συμβαίνει, γιατί αλλάζεις?» Εκεί θα πρέπει να το δικαιολογήσεις. Και βέβαια, προφανώς δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις χρησιμοποιώντας κάτι καταδικαστικό για σένα, όπως για παράδειγμα: «Ναι, δεν τα πηγαίνω καλά με τους συναδέλφους μου. Ούτε εκεί τα πήγαινα καλά, ούτε εκεί τα πήγαινα. Λέει, πουθενά δεν τα πηγαίνω καλά, γιατί εντάξει, αυτό είναι σαν να λες: μη με πάρετε. Ουσιαστικά θα έχω πρόβλημα και με τους συναδέλφους μου σε εσάς. Οπότε αυτό δεν το λέμε με τίποτα». Το οικονομικό πάλι δεν θα το, τουλάχιστον δεν θα το παρουσίασα σαν τον μοναδικό λόγο. Το να πεις ότι θέλω να αλλάξω εταιρεία γιατί θέλω καλύτερο μισθό είναι απολύτως λογικό, δεν θα σε παρεξηγήσει κανείς. Αλλά και πάλι μη λες ότι κάνω job hopping και αλλάζω τις εταιρείες για να αυξήσω το μισθό μου. Προφανώς και όχι, δεν θα κάνεις κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι εκεί πιο πολύ χρήσιμο, πιο έτσι καλό θα ήταν να πει κάποιος ότι μ' αρέσει να βλέπω διαφορετικές τεχνολογίες, οπότε μ' αρέσει να υπάρχει μια αλλαγή. Σε κάποιες από τις εταιρείες αυτές ζήτησα κάτι τέτοιο, ήθελα να δω και κάτι άλλο, αλλά οι συνθήκες δεν ήταν τέτοιες που να μπορούσαν να μου προσφέρουν κάτι τέτοιο, οπότε σε κάποιες περιπτώσεις π.χ. έφυγα γιατί ήθελα να δω κάτι άλλο, για παράδειγμα. Αλλά γενικά, επαναλαμβάνω, το σημαντικό είναι να μπορείς να δικαιολογήσεις τις συχνές αλλαγές.
Κάτι που είναι επίσης σημαντικό είναι σε τι στάδιο της καριέρας σου βρίσκεσαι. Δηλαδή, αν είσαι entry level, για παράδειγμα. Ξεκινάς την πρώτη εταιρεία και μετά από 3 μήνες ψάχνεις να βρεις άλλη εταιρεία. Εκεί είναι λίγο επικίνδυνο. Γιατί μπορεί κάποιος να σε θεωρήσει ότι τα παρατάς, για παράδειγμα, γρήγορα. Ότι βρήκες. Εγώ να δεχτώ, μπορεί να πεις ότι ναι, βρήκα δύσκολες συνθήκες, δεν μου άρεσε το project, δεν τα πήγαινα καλά με το manager, οτιδήποτε πεις. Ο άλλος μπορεί να το εκλάβει αυτό ως ότι εσύ τα παρατάς σχετικά γρήγορα. 3 μήνες είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε τελική ανάλυση για να βγάλεις σαφή συμπεράσματα σχετικά με μια εταιρεία. Οπότε δεν θα το πρότεινα καθόλου. Από εκεί και πέρα, αν είσαι ένας πιο senior προγραμματιστής, ξέρω εγώ, είσαι 3, 4, 5 χρόνια προγραμματιστής, αλλάζεις μια εταιρεία, πας κάπου και βλέπεις ότι δεν σ' αρέσει εκεί και π.χ. στο εξάμηνο φεύγεις, εκεί είναι πιο εύκολο να το δικαιολογήσεις. Να πεις, παιδιά, έκανα μια λάθος επιλογή, δεν βγήκε καλά η συνεργασία, γι' αυτό ψάχνω πάλι μια άλλη εταιρεία. Όπως και να έχει, επειδή ξέφυγα από το job hopping, γενικά, για να καταλήξω ουσιαστικά κάπου, καλός ή κακός, το job hopping είναι σχεδόν αναγκαίο κακό τη σήμερα ημέρα. Δεν θεωρώ ότι οι περισσότεροι developers θέλουν να το κάνουν αυτό. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι θέλουν μια σταθερότητα, αλλά αναγκάζονται, αναλόγως βέβαια και με τις φιλοδοξίες που έχει κάποιος και πόσο σημαντικό είναι για αυτόν ή για αυτήν ο μισθός, αναγκάζονται να καταφεύγουν στη λύση του job hopping. Θεωρώ ότι εκεί πρέπει κυρίως οι εταιρείες να βρουν έναν τρόπο να κρατάνε τους υπαλλήλους τους. Και μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ σημαντικό για μια εταιρεία το turnover rate που έχει. Το turnover rate ουσιαστικά είναι το ποσοστό των υπαλλήλων της που φεύγουν σε μια συγκεκριμένη περίοδο, που συνήθως είναι ένας χρόνος. Δηλαδή, αν για παράδειγμα μια εταιρεία έχει 100 υπαλλήλους και σε ένα χρόνο της φύγανε 10 υπάλληλοι, αυτό σημαίνει 10% turnover rate, που θεωρείται ένα καλό turnover rate. Οτιδήποτε πιο πάνω, δηλαδή στο 20, δεν θεωρείται πολύ καλό. Και πολλές εταιρείες στοχεύουν στο να το μειώσουν αυτό. Γιατί είναι και ένας τρόπος να προσελκύσουν υπαλλήλους. Με την έννοια ότι λες στον υποψήφιο υπάλληλο ότι εδώ έχουμε χαμηλό turnover rate. Άρα ότι είμαστε καλή εταιρεία, άρα δεν θα χρειαστεί να ψάχνεις σύντομα για άλλη δουλειά. Μια εταιρεία η οποία χάνει υπαλλήλους δεξιά και αριστερά, αυτό επηρεάζει τις πιθανότητες της να βρει και να αντικαταστήσει τους υπαλλήλους που χάνει. Σε μια περίοδο που, επαναλαμβάνω, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για προγραμματιστές. Αυτά σχετικά με το job hopping. Ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να αφήσετε μήνυμα. Όπως θα έχετε διαπιστώσει, προσπαθώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Φυσικά like, subscribe, dislike άμα δεν σας άρεσε κάτι. Φυσικά αν δεν σας άρεσε κάτι θα μου άρεσε να αφήσετε κάποιο σχόλιο, κάποια κριτική σχετικά με το τι δεν σας άρεσε. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε links για τα social media, τόσο τα δικά μου, όσο και του Μπάμπη που ανέλαβε τη βιντεοληψία και το μοντάζ του συγκεκριμένου βίντεο. Τον Μπάμπη ελπίζω να τον έχω σύντομα μαζί μου, να κάνουμε μια εκπομπή μαζί. Παρακολουθεί αυτή την περίοδο το Coding Bootcamp, για το οποίο έχω κάνει ένα σχετικό βίντεο. Θα ήθελα να τον έχω μαζί μου, ώστε να μας πει και αυτός την εμπειρία του από το Bootcamp. Γιατί πιστεύω σε τελική ανάλυση ότι είναι κάτι που ενδιαφέρει αρκετούς, ιδιαίτερα entry-level προγραμματιστές, οπότε πιστεύω θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ και πάλι που με παρακολουθήσατε και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια χαρά!